such faith. Είμαστε εδώ και αυτό που θα γίνει σήμερα θα είναι συγκλονιστικό, δεν θα σταματάει πουθενά, διότι αμέσως μετά από αυτά που θα πούμε και από αυτά που θα ανοίξουμε, γιατί μας φέραν δώρα εδώ πέρα, θα σας πω τι δώρα είναι, θα σκάσει ο Κώστας Κόπλας, ο μεγάλος βασιλιάς του βραδινού. Και μετά, με τον Ήρωνα Στρατή και τον Αζάια Μπάχαλο Ματιάβα, σ' άρεσε το όνομα, Αζάια Μπάχαλο Ματιάβα, θα γίνει της κολάσεως. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Η παραγωγή μας έκανε δώρο για τον ένα μήνα. Τι γλυκά παιδιά που είστε. Έλα ρε τι κράνε, έλα ρε τι κράνε. Μας κάνανε δώρο. Να δούμε τι μας κάνανε δώρο. Κάνε ένα γκούρι. Ρε τι κράνε. Έλα ρε τι κράνε. Ρε τι κράνε. Τι έκανες πάλι. Φέτο. Έλα ρε τι κράνε. Δεν θέλω κυλίμι φέτο. Κοίτα εδώ. Δεν θέλω κυλίμι. Είμαι εντάξει εγώ. Ούτε και εγώ. Κοίτα εδώ. Τι κάνετε ένα στάκι ρε. Παιδιά μπορούσα να δείξω. Ρε τι ωραίο στάκι είναι αυτό. Σωραίο! Μπράβο, εγώ τα ψάχνω. Σωραίο, Δικρά, σωραίο! Ευχαριστούμε την καλύτερη παραγωγή του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μια που είμαστε εδώ, έχουμε το iPad, ρε. iPad, για να κατεβάσεις σωστά περιοδικά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, iPad 16 GB, το έχει τώρα τίποτα του πεταμού, για να το έχετε να το χαϊδεύετε, να το φοπεύετε όπως αρμόζει σε ένα iPad. Φοπεύετε. Στείλτε KIN, KYN δηλαδή, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή, στο 54890, ξαναλέω. Κιν κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54890 ή καλείτε στο 901-901-4243 και σας το φέρνουμε πραγματικά για να το χουφτώσετε, να φασωθείτε με το Διότι iPad. Διότι το iPad δουλεύει μόνο όταν το χαϊδεύεις. Μπράβο. Το κάνεις έτσι. Δημήτρη, το iPad και το κοτόπουλο. Το χαϊδεύεις και ζει. Πάμε λοιπόν. Το χαϊδεύεις και ζει. Κοίτα εδώ, με κάνανε ποπάει εμένα. Ποπάει. Μια χαρά σας κάνει, εμένα με κάνανε τσομπάνο. Λέω τσομπάνο, τσομπάνο. Κάτω ο τσομπάνο. Ο τσομπάνο εδώ είναι. Ο Μπουρτζόβλακο, ο γυδομαστό. Καλά, καλά. Καλά, ρε τα γάρι. Καταπληκτική ομάδα. Έτσι τα λέει, όχι θέλω να το πω αυτό, μισό λεπτό. Έτσι τα λέει, γιατί εχθές μου είπε ότι τον πήρε να δει τι κάνει και αυτό το εκτίμησε πάρα πολύ. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό με την τσομπάνο. Μια που τα λέμε αυτά. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, να πάρω το δωράκι λοιπόν, μου σπίτι. Λοιπόν, συγκεντρώνεστε, ρε. Ναι. Λοιπόν, συγκεντρωμένοι είμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ και χθες συνέβη κάτι το συγκλονιστικό. Όλοι σου ομπίζει από εδώ που ξέρουμε γύρω-γύρω. Πήγε στην πιο λαμπερή παράσταση χρονιάς. Είναι αλήθεια. Διότι όταν ανεβάζει musical ο Φασουλής, για μένα είναι γεγονός. Για μένα ο Φασουλής το ανεβάζει musical, κάνει Broadway. Και το θέμα είναι ότι είχε και την πιο λαμπερή των νεαρών ηθοποιών που ήταν η Ζέτα. Μπράβο, Ζέτα! Μπράβο, Ζέτα. Όλοι η Ζέτα παίζει σε ένα ρόλο Μέριλιν που τον έχει παίξει. Μέριλιν, δεν είναι. Τον έχει παίξει Μέριλιν, αλλά είναι η Σούγκαρ που. Είναι η Σούγκαρ, ήταν πάρα πολύ Σούγκαρ από ό,τι έμαθα. Και ναι. Από φίλου μου οι οποίοι ξέρουν από θέατρο. Ναι. Που ξέρουν πάρα πολύ καλά από θέατρο, γιατί όπου καταλαβαίνει είμαι και ο σοβαρό άνθρωπο έχει ένα. Ο Γιώργο Όβουλο. Τι λε, ο Γιώργο Όβουλο. Μου είπαν ότι η παράσταση σφυράει. Σφυράει η παράσταση και κατά πάσα πιθανότητα η Ζέτα έχει βρει τον καλύτερο ρόλο τη ζωή τη. Μα επιτέλου, κοίταξε να σου πω κάτι, ήθελε πάρα πολύ καιρό να το κάνει αυτό η Ζέτα. Το δούλευε από το περασμένο καλοκαίρι με μαθήματα φωνητικής, μαθήματα χορού. Έκοψε το τσιγάρο για αυτό το ρόλο. Τι λέει, ρε. Τι αλήθεια. Λοιπόν, να χορέψει όταν καπνίζει. Όχι. Είδες λοιπόν για τον Τάρσινγκ ότι αυτό που λένε ότι όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγει ένα παράθυρο, ότι είναι το πιο σημαντικό. Μπράβο, Ζέτα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί έμαθα, μου είπαν άνθρωποι που ξέρουν από θέατρο όπως και δικοί σου φίλοι, ότι είναι τουλάχιστον 10 Μέριλιν μαζί. Έχει ένα μπρίο και ένα μπρίο. Καλά, εντάξει, και σε 10 Μέριλιν. Σιγά την κατίνα παξινού τη Μέριλιν. Διότι είναι πάρα πολύ καλό και ο Ζούγα. Και ο Σουγανέλης και ο Θερίδης, ρε παιδιά. Εντάξει, είχε κανείς αμφιβολία τώρα. Όχι, αλλά η Ζέτα...